Σταύρε και πόνσε βοσμίεν, σε προσκυνούμε η πίστη και μεγάλη. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.
των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να πάρεις του Τριαδικού Θεού και του Τιμίου Σταυρού, πατέρες και αδελφοί μου, μας έρχεται σήμερα στην περικαλή ναό του Αγίου Νικολάου μας, για να δώσουμε το κατοικούν εσπερινό, να ψάλουμε την πρώτη στάση του τοργετισμού του Σταυρού μας και συνεχεία να δώσουμε τον λόγο στον αγαπητό συμπατριώτη μου, κύριο Νικούδη, φιλόλογον θεολόγων, ο οποίος νομίζω σε εσάς είναι γνωστός, ο οποίος ήρθε από μακριά, μέσω χειμώνας, στην Τάνια, στην Ευαγγελία Τάνια, να δει σε εσάς, ξηρές ψυχές και να σας οδηγήσει πραγματικά με τον δικό του τρόπο, τον τρόπο τον οποίο γνωρίζει ο ίδιος και τον οποίο τρόπο με αυτόν, τον ίδιο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο μόνος αληθινός Θεός, ο λόγος, ο υπερλόγος. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι κοντά μας. Και τον παρακαλώ να λάβει τον λόγο, να μιλήσει την αγάπη σας. Βέβαιος είναι ότι εσείς έχετε τις ψυχές σας, να δείτε τον λόγο αυτό, θα σας πω ευλογίες, τόσο ώστε αυτό το υπόλοιπο θα είστε αγωστείς, που έχουμε κάνει το σπουδό μας, εσύ. Να είναι πράγματι για μας κακοφόρα αυτή η περίοδος, σε μεγάλη, σε εξομολόγηση, σε όλη την θέλω όμως την προσοχή όσο γίνεται, διότι στο τέλος θα ρωτήσουμε. Για να δούμε αν τα θυμόμαστε αυτά που θα πούμε. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτε, σεβαστοί πατέρες, λειτουργοί του Θεού του Υψίστου, του μόνο αληθινού Θεού. Η σημερινή ομιλία έχει ως γενικό τίτλο «Το δικαίωμα και δι' ένεκα της σημερινής ημέρας η σταύρωση του δικαιώματος». Ποιο δικαίωμα, ποιο δικαίωμα, το δικαίωμά μου, το δικαίωμά σου, τα δικαιώματά μας. Ποιο είναι το δικαίωμα του Ορθοδόξου Χριστιανού? Υπάρχει Ορθόδοξο δικαίωμα. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι το μοναδικό, ένα είναι το δικαίωμα. Το μοναδικό δικαίωμα κάθε Ορθόδοξου Χριστιανού, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, κάθε χρησμένου και βαπτισμένου στο όνομα της Παναγίας της Παναγίας, ποιο είναι? Να φτάσει είναι συνάμα και υποχρέωση. Ποιο? Να φτάσει αυτό που λέγουν οι δογματολόγοι, οι Άγιοι Πατέρες και οι δογματολόγοι οι καθηγητές της θεολογίας, στην οικείωση της Θείας Εμπειρίας. Και το εξηγώ. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει οικείωση της Θείας Εμπειρίας? Σημαίνει αγιότητα. Να οικειοποιηθεί την Θεία Εμπειρία που αποκαλύπτεται, που επιτρέπει ο Άγιος Θεός και αποκαλύπτεται. Σε σένα ξεχωριστά, στον άλλον αδελφό μας ξεχωριστά, σε κάθε ιερέα μας, στον αρχιερέα μας, σε κάθε ιερέα μας, σε κάθε διάκονο, σε κάθε μοναχό και μοναχή, σε κάθε κληρικό, σε κάθε λαϊκό, ξεχωριστά. Ένα λοιπόν είναι το δικαίωμα και μέσα σε αυτό το δικαίωμα που είναι κατά του Αποστόλου Άγιοι γίνεστε, δηλαδή έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση συνάμα. Αυτό οι πατέρες δεν το διαχωρίζουν, είναι ταυτόχρονη και ταυτόχρονη και η διτή σημασία. Να γίνουμε Άγιοι. Δηλαδή ο προορισμός μας λειτουργικά είναι εισερχόμενοι εις τον Ιερό Ναό να φτάσουμε κάποια στιγμή και να ανέλθουμε εις τις εικόνες, εκείνη η θέση μας. Διότι ως γνωρίζετε και οι Άγιοι που προσκυνούμε και τιμούμε και μέσω αυτών οδηγούμεθα εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν, τι έκαναν, στην ουσία ήσαν άνθρωποι σαν και εμάς. Είχαν αυτήν την αέναη πορεία η οποία είναι ανυψωτική, είναι αγιαστική, είναι τρόπον την προσπάθεια για την οικείωση της Θείας Εμπειρίας. Άρα λοιπόν το μοναδικό δικαίωμα του Ορθόδοξου Χριστιανού είναι αυτό. Και μάλιστα λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας αυτό το παρενθέτω.
ότι χρέων και δέων και πρέπει, υποχρέωσή σου είναι και υποχρέωσή σου να αποποιηθείς κάθε δικαίωμα του ποινικού, του τέστην συνταγματικού. Αφήστε δηλαδή το δικαίωμά μου, έχω δικαίωμα να πάω στο δικαστήριο να διεκδικήσω κάτι. Οι χριστιανοί δεν έχουν δικαιώματα πέραν της Εκκλησίας. Γιατί? Διότι αναζητούμε την αγιότητα, έχουμε την αγιότητα. Εάν είμεθα στην πορεία να την κατακτήσουμε, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Ας μας πάρουν τα πάντα. Την ψυχή μας να μην μας πάρουν. Βέβαια το παρενθέτω, διότι δεν ομιλώ έξω από τον χώρο. Το παρενθέτω, διότι ή δυνατόν κάποιος ενδεχομένως κάποιος έξω να έχει ένα, για παράδειγμα, χωράφι και με αυτό να ζει τα 5-6 παιδιά του. Αν του το πάρουν, πώς θα ζήσει. Παρενθέτω, εκεί είναι θέματα που τα λύνουμε στο μοφόριο του Αγίου Επισκόπου και στο πετρακύλο του πνευματικού. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν αναζητεί ο χριστιανός το δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα, καμία υποχρέωση παρά μόνο την αγιότητα. Δηλαδή, για να το πω αλλιώς, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, οι χριστιανοί δεν πρέπει να γνωρίζουν όχι πώς είναι τα δικαστήρια τα ποινικά μέσα, αυτά που δικάζουν δηλαδή έξω, όχι πώς είναι από μέσα, ούτε που πέφτουν, ούτε που υπάρχουν, ούτε τη διεύθυνση, ούτε να ξέρουμε τι είναι αυτό που περνάμε απ' έξω. Αλλά η σταύρωση του δικαιώματος έχει μία ιδιαιτερότητα. Είναι λειτουργική αυτή η σταύρωση. Δηλαδή αυτό το δικαίωμα το οποίο απεργάζεται η Θεία Πρόνοια για την κάθε μία και τον καθένα από εμάς, φτάνει εσύ και εγώ να το θελήσουμε, να το κατακτήσουμε και να το αποκτήσουμε, είναι ένα λειτουργικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απεργάζεται και κατεργάζεται εντός του Ιερού Ναού, όχι απ' έξω από την Ιερό Ναό. Έλεγε ο Άγιος Κυπριανός Επίσκοπος Καρθαγένης, δεν μπορείς να έχεις τον Θεό Πατέρα, εάν τι, εάν δεν έχεις την Εκκλησία Μητέρα. Να έχω τον Θεό Πατέρα, αλλά να έχω την Εκκλησία Μητέρα του τέστην ή δυνατόν καθημερινά στον Ορθόδοξο Ναό. Και ερχόμεθα εις το διατάφτα στην πρώτη διάσταση του λειτουργικού δικαιώματος, εν συντομία θα παραθέσω τρεις διαστάσεις. Όλες αυτές είναι η οικείωση της Θείας Εμπειρίας, η προσπάθεια για την αγιότητα. Η πρώτη είναι το λειτουργικό δικαίωμα, η δεύτερη είναι το αγαπητικό δικαίωμα και η τρίτη είναι το προσευχητικό. Όλα αυτά μαζί, ένα είναι το δικαίωμα, να αρέσω στον Άγιο Θεό. Πάμε στο πρώτο, στο λειτουργικό δικαίωμα. Να έρθω εις τον Ιερό Ναό πώς να έρθω. Όπως είμαι, λέγουν οι πατέρες, να είναι ευλογημένο. Αρκεί αυτό? Όταν ρωτούσαν τους γεροντάδες μας και τους πατέρες τους κληρικούς μας σήμερα, και όταν τους ρωτούν πώς να ερχόμεθα στην Εκκλησία, να απαντούν οι Αγίοι Πατέρες μας. Ελάτε όπως είστε και όταν θα περάσει ο καιρός θα σας δοθεί ενδομήχως η απάντηση για το πώς πρέπει να έρχεστε. Έτσι λειτουργούν τα ορθόδοξα πράγματα και οι πνευματικές καταστάσεις. Ακούστε όμως εδώ ποια είναι η ιδιαιτερότητα. Ο Ορθόδοξος Ναός αγιάζει, αυτό το γνωρίζουμε και δογματικά και πνευματικά και οντολογικά. Είναι τόπος αγιασμού. Εισερχόμεθα στον Ιερό Ναό, όπως είμεθα, πολλές φορές με ακατέργαστη μορφή και υλικό, δηλαδή ακαλλιέργητη. Είναι θεραπευτήριο ο Ιερός Ναός, είναι. Του τέστη τι είναι, με άλλα λόγια, τι είναι. Είναι νοσοκομείο πνευματικό. Είμεθα ετούτη την ώρα μέσα σε ένα νοσοκομείο πνευματικό, υγιής και ασθενής. Όποιος εξημών θεωρεί ότι είναι απολύτως υγιής, τότε δεν έχει θέση στον Ιερό του τον Ναό. Εδώ όσοι βρισκόμεθα πρέπει να είμαθα πεπισμένοι, όχι να έχουμε την εντύπωση, την αίσθηση, πρέπει να είμαθα πεπισμένοι ότι είμαθα ασθενής πνευματικά. Γι' αυτό και είμαθα εδώ. Είναι ένα θεραπευτήριο και μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος ο Αγιορείτης έλεγε ή δυνατόν ευχής έργων να υπάρχει ένα θεραπευτήριο, τα δημόσια νοσοκομεία, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, που πολλές φορές κάποιες ημέρες της εβδομάδος δεν διημερεύουν μόνο αλλά και διανυκτερεύουν, ή δυνατόν να υπάρχει και ένας ορθόδοξος ναός που να διανυκτερεύει μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το μήνα, ούτως ώστε κάποιος ασθενής το βράδυ που έχει ανάγκη να πάει στο θεραπευτήριο να μπορεί να εισέλθει. Ερχόμαστε λοιπόν στο διατάφτα. Αναζητάς και αναζητώ το λειτουργικό αυτό δικαίωμα που λέγεται δικαίωμα και πορεία προς την αγιότητα εντός του Ιερού Ναού. Είμαι ασθενής, διότι εισέρχομαι στο θεραπευτήριο και από τούτο και στο εξής η συζήτηση πρέπει να επεξεργαστεί την ιδιαιτερότητα της στάσεως αυτής εντός του Ιερού Ναού.
να εισέλθει στο θεραπευτήριο ούσα ιών ασθενής. Και πώς να σταθώ εντός του Ιερού Ναού. Και εδώ πηγαίνουμε στα πιο πνευματικά θέματα που ομιλούν οι Άγιοι Πατέρες. Μεταφέρω λοιπόν όχι κάτι δικό μου, αυτό που λέγει η Αγία μας Εκκλησία μέσα από τον Πατερικό Αγιοπατερικό Λόγο. Πώς, με ποιον τρόπο. Υπάρχουν εδώ δύο εκφάνσεις, εν συντομία τα. Η μία αφορά τα μικρά παιδιά και η άλλη αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά, εμάς δηλαδή. Τα μικρά παιδιά λοιπόν μπορούν και πρέπει και αλίμονο εάν δεν θεωρούσαν τον Ορθόδοξο Ναό ότι είναι το φυσικό του σπίτι. Γι' αυτό και τα βλέπετε και λειτουργούν πολλές φορές ασυναίσθητα παρά των νεαρών της ηλικίας. Και τα βρέφη, ακόμη αν και ακόμη δεν έχουν αναπτύξει τη συνέστησή τους, τρέχουν δεξιά και αριστερά, ομιλούν, φωνάζουν. Γιατί θεωρούν ότι είναι εις τον φυσικό του χώρο. Είναι το σπίτι μου. Έτσι λειτουργώ στο σπίτι μου. Και δεν δίνω αναφορά σε κανέναν. Είναι ο πατέρας μου, είναι η μητέρα μου. Όσοι άλλοι ευρίσκονται μεταξύ μας είναι τα αδέρφια μου, είναι ο φυσικός μου χώρος. Να το δικαίωμα. Το δικαίωμα της ιδιότητας. Αυτό όμως, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, δεν αφορά όμως τα μεγαλύτερα παιδιά, πολλούς εξ ημών. Και το λέω αυτό διότι δεν θα φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε συνέστηση του χώρου και του χρόνου. Και για να γίνω κατανοητός, στα μεγάλα αστικά κέντρα αυτό εμφανίζεται. Εδώ έχω την αίσθηση, εξ όσων είδα και εξ όσων εγνώρισα, ότι είστε πολύ ευσεβείς άνθρωποι. Το λέω όμως, μήπως και εις το μέλλον ανακύψει και εδώ αυτό το πρόβλημα, να το προλάβουμε. Εις τον Ορθόδοξο Ιερό Ναό, παρακαλώ, άπαντας, δεν ομιλεί κανένας. Δεν ακούγεται τίποτα εις τον Ορθόδοξο Ιερό Ναό, όχι μόνο στην Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο στις ακολουθίες, μία εκ των οποίων ήταν και η σημερινή αυτή την οποία έκανα, αλλά ακόμη και όταν δεν τελείται η ιερά ακολουθία. Δεν ομιλεί κανείς, ουδείς. Γιατί είναι ιερός χώρος, σαφέστατα, αλλά δεν είναι αυτός ο ακριβής λόγος. Γιατί είναι λειτουργικός χώρος, σαφέστατα, δεν είναι αυτός ο ακριβής όρος. Γιατί λοιπόν. Γιατί δεν ομιλεί ουδείς εντός του Ιερού Ναού. Ακόμα λέγουν οι πατέρες που όταν σε ρωτούν, δεν απαντάς με νοήματα. Δεν απαντάς. Δεν θα πάω στην υπερβολή, αυτό που λέει ο Γιώργος Χρυσόστομος, υπερβολή για τα σημερινά μας δεδομένα. Όχι ότι ο Άγιος ομιλεί υπερβολικός, αλλά διότι σήμερα ενδεχομένως θα χαρακτηριστεί υπερβολή από πολλούς από εμάς. Ότι ακόμα και ένα έντομο να ακούγεται εντός του Ιερού Ναού ή στην Θεία Λειτουργία, και αυτό δεν είναι από Θεό. Φανταστείτε τα μεγέθη και τις ισορροπίες. Ελάτε όμως το διατάφτη. Γιατί δεν ομιλεί κανείς εντός του Ιερού Ναού. Είτε υπάρχει ιεροπραξία, είτε δεν υπάρχει. Είτε υπάρχει μυστήριο, είτε δεν υπάρχει. Είτε υπάρχει ακολουθία, είτε δεν υπάρχει. Γιατί. Διότι όπου επισκιάζει η Θεία Χάρις, η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος, εκεί όλοι οι υπόλοιποι, εμείς δηλαδή, σταματάμε να ομιλούμε. Δεν έχουμε θέση. Ομιλητική θέση δεν είναι. Δεν έχουμε λόγο. Ομιλεί ο Θεός. Τελειώνει η συζήτηση, σταματάμε. Όσοι έχετε σχέση ή επισκεφθήκατε στο παρελθόν στην Βόρεια Ελλάδα, θα έχετε ακούσει για την γερόντισσα, την Αγία Σοφία, την Αγία Σοφία στην Κλεισούρα και στην Μητρόπολη Καστορίας. Έλεγε η γερόντισσα, στο στόμα κλειδί. Στο στόμα κλειδί. Τι το κάνω το κλειδί, το βάζω στην τσέπη μου, δεν το βάζω στην τσέπη μου. Πού το πάω το κλειδί που κλείδωσα το στόμα, το πετάω σε μέρος απάτητο. Γιατί σε μέρος απάτητο, για να μην πάω να το ξαναπάω. Άρα γινόμεθα κατανοητοί, εντός του Ιερού Ναού κανένας δεν ομιλεί. Και μέσα από αυτήν την ησυχία, η οποία έχει λειτουργική συνοχή, η οποία έχει κοινοτική συνοχή, η οποία έχει πνευματική και αγιοπνευματική σχέση με όλους εμάς, ως κοινωνία βαπτισμένων και πεισμένων εις το όνομα της Παναγίας Τριάδος, μέσω αυτής της ησυχίας, η οποία είναι κατάστασης, μέσω αυτής της ησυχίας πορευόμεθα πάντοτε με ορθόδοξο και αγιοπνευματικό λειτουργικό τρόπο εις τον δρόμο της οικείωσης της Θείας Εμπειρίας, δηλαδή να κατακτήσουμε το δικαίωμά μας, να το σταυρώσουμε το δικαίωμά μας. Αυτή είναι η μία έκφραση, αλλά υπάρχει και η αγαπητική έκφραση του δικαιώματος. Το μόνο δικαίωμα ως χριστιανός που έχω και ως χριστιανή που έχεις είναι το δικαίωμά σου στην αγάπη.
Και αυτό οι δογματολόγοι του λέγουν στα πανεπιστήμια στη μέθεξη της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό, να το εξηγήσω. Σημαίνει να συμμετέχω εις τον Σταυρό του Χριστού. Με ποιον τρόπο. Ανοίγουμε μία παρένθεση για να γίνουμε κατανοητοί. Τι έκανε ο Χριστός μας, να το δικαίωμά σου ως χριστιανός. Τι έκανε ο Χριστός μας. Ανυπέρβλητη και ανίποτη ταπείνωση. Κάντο. Πώς θα ομοιάσουμε εις τον Άγιον Θεό. Πώς θα ομοιάσουμε εις τον Άγιον Θεό. Με ωραίους λόγους. Καλή είναι και αυτή, αλλά δεν ανοίγουν. Πώς θα ομοιάσουμε. Με τον εκκλησιασμό. Καλός είναι και αυτός. Αλλά δεν αρκεί μόνο ο εκκλησιασμός. Τι άλλο, και η συνειδητή συμμετοχή. Δηλαδή, συνειδητά ταπεινώνω τον εαυτό μου. Του τέστη, το κλειδώνω το στόμα. Το στόμα το κλειδώνω. Εάν το κλειδώσω εντός του Ιερού Ναού και δεν ακούγεται τίποτε, δεν ακούγεται όμως τίποτε. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγιότητα όταν συνομιλείς με τον άλλον δίπλα σου. Δεν λειτουργούν οι άγιοι έτσι, δεν μπορούν. Ταράσσονται. Δεν μπορεί να επισκιάζει διαχάρις εν μέσω φασαρίας, εν μέσω συγχύσεως, εν μέσω φωνών, εν μέσω ψιθύρων. Ο Άγιος Ιγνάτιος, αν ενθυμούμε καλώς, λέγει ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ανέστη εν μέσω σιωπής του Θεού. Η Ανάσταση έλαβε χώρα διαμέσου της σιωπής. Μπορούμε αυτό να το κατανοήσουμε, χωρίς φωνές, χωρίς φασαρίες, χωρίς το ρίβος, πάσης φύσης, εν μέσω σιωπής του Αγίου Θεού. Αυτή λοιπόν τη σιωπή την μεταφέρομαι και τόση στην Θεία Λειτουργία που εορτάζομαι κάθε Κυριακή Ανάσταση. Γι' αυτό και πριν συνεχίσω για το αγαπητικό δικαίωμα του χριστιανού, επιτρέψατε μου να κάνω μία μικρά παρένθεση και να πω. Την λέω όποτε πηγαίνω και όποτε οι πατέρες διευκόμουν κάθε φορά του Οικείου Μητροπολίτου με προσκαλούν κάπου να κάνουμε μία συζήτηση. Λέγω το εξής. Είναι όμορφο πράγμα μετά από κάθε ακολουθία, ανθρωπίνως το λέω, δεν το έχουν οι πατέρες ανάγκη, να πηγαίνουμε στον επίσκοπό μας, στον Μητροπολίτη μας, στους ιερείς μας, να λέμε ένα ευχαριστώ, ανθρωπίνως. Επιτρέψατε, σεβασμιότατε και άλλοι πατέρες, να το πω εγώ, ανθρωπίνως. Να πηγαίνουμε να τους ασπαζόμεθα την τιμή αν δεξιά και να τους λέμε ένα ευχαριστώ, που κάνουν τόσα πράγματα για εμάς, εμείς βλέπουμε το 1%. Τα άλλα 99 ούτε θα τα αντιληφθούμε ποτέ. Θα κοιμηθούμε, θα πεθάνουμε και δεν θα πάρουμε είδηση τι κάνουν για εμάς. Να πηγαίνουμε να τους φυλάμε το γεράκι και να λέμε σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε. Ανθρωπίνως που έχουν ανάγκη. Και τους ιεροψάλτες να λέμε ευχαριστώ. Και στους ανθρώπους που διακονούν στην Εκκλησιαστική Επιτροπή να λέμε ευχαριστώ σήμερα. Πολύ ωραία τα ετοιμάσατε. Και στον νεοκόρη, στην νεοκόρη σας, σας ευχαριστώ πολύ σήμερα. Έλαμε η Εκκλησία. Ανθρωπίνως το έχουμε ανάγκη. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, ένας στον άλλο. Αυτό λοιπόν η δεύτερη διάσταση, το δεύτερο δικαίωμα συμβασμένο με το πρώτο έχει να κάνει με την αγαπητική έκφρασή του, αλλά όχι με την αγαπολογία, προσέξτε. Μην πάμε εις ο αλλοά. Η αγάπη αυτή η οποία μεταφράζεται και εκφράζεται ως ορθοπραξία στην πράξη δεν είναι μια άκρητη αγαπολογία που ξεκινάει, έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Και μέσα σε αυτή την αγαπολογία θα βάλω. Είναι αυτό που λέγουμε πολλές φορές ότι νερώνουμε το κρασί μας. Έτσι το λέγουμε με λαϊκό τρόπο. Μέσα σε αυτή την αγαπολογία θα βάλουμε και κάτι που μέχρι χθες δεν ήταν αυτονόητο και δεδομένο. Θα το κάνουμε σήμερα ότι δεν είναι αυτονόητο. Μέχρι κάτι που χθες που ήταν αυτονόητο θα το αντιστρέψουμε και θα το κάνουμε σήμερα να μην είναι. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή, έσονται οι πρώτοι έσχετοι και οι έσχετοι πρώτοι. Αλλάζουν οι ισορροπίες. Και μέσα στην αγαπολογία θα αγαπήσουμε και τα συλλήτουργα, μέσα στην αγαπολογία. Μέσα στην αγαπολογία αυτό το κατοικονομία της Εκκλησίας μας θα το φτάσουμε από τη μία άκρη ως την άλλη, χωρίς να έχει τέλος. Δεν τα θέλει αυτά η Ορθοδοξία. Αλλά δεν αναφερόμεθα εις το δικαίωμα εις την αγαπολογία ανασχέτως και γενικώς και ορίστως, αλλά εις την αγαπητική διάσταση που εκφράζεται πώς, με ποιο τρόπο. Με το Ορθόδοξο βίο. Και επανέρχομαι στην πρώτη διάσταση. Είμαι τα χριστιανή Ορθόδοξη, είμαι θα. Πώς διαφέρεται αυτό στην πράξη. Χριστήκαμε και βαπτιστήκαμε στο όνομα της Παναγίας Τριάδος. Και τι γίνεται. Αρκεί αυτό σωζόμεθα. Ενεργεί η Θεία Χάρης. Που λάβαμε από το χρήσμα και από το Άγιο Βάπτισμα και λέγουν οι Αγίοι Πατέρες. Εάν δεν το καλλιεργήσεις, αυτό έρχεται και παραμένει τι.
ανενεργός αυτή η Θεία Χάρις. Κοιμάται δηλαδή. Φανταστείτε δηλαδή μια φωτιά την οποία δεν την τροφοδοτείς με καύσιμη ύλη, θα σβήσει. Δεν σβήνει η Θεία Χάρις, δεν χάνεται, απλά κοιμάται. Τι θα κάνουμε για να τονώσουμε αυτήν την ιδιαιτερότητα, την πνευματική ιδιαιτερότητα της Θείας Χάρις που λάβαμε με το χρήσμα και το Άγιο Δόξαμα? Τι θα κάνουμε, μυστηριακή ζωή. Δείτε πώς συνδέεται η αγαπητική διάσταση του δικαιώματος, αγαπώ με ό,τι σημασία της λέξης και το εκφράζω βιωματικά, με τη λειτουργική συνοχή, με τη λειτουργική παρουσία εδώ. Αλλά αυτή η βιωματική ορθοπραξία δεν είναι μία επίσης αόριστη. Δεν κάνω ό,τι θέλω εντός του Ορθόδοξου Ιερού Ναού. Αλλά τι κάνω. Έχω πνευματικό οδηγό του τέστη. Έχω τι. Έχω έναν εξομολόγο και πηγαίνω συχνότατα. Και εκείνος με καθοδηγεί για το τι θα κάνω. Και επίσης εδώ κάνω επίσης μια μικρή παρένθεση. Να αναφέρω κάτι επειδή βρισκόμεθα μεσούσης της Αγίας και Μεγάλης της Αναπόστης. Κάτι να πω για την Ιερά Εξομολόγηση. Το λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Το λέγει ο Άγιος Πορφύριος ο Αγιορείτης. Το αναφέρει τροποποιημένα πολύ νεότερα από τους προαναφερθέντες Αγίους ο Άγιος Νεόφυτος, ο Έγκλειστος. Τι έλεγε, ακούσατε. Και κρατήστε το αυτό σαν ένα συμπέρασμα για το τι εστί εξομολόγησης, αλλά προσέξατε, ορθόδοξη εξομολόγηση. Έχουμε και μη ορθόδοξη, έχουμε. Εδώ να δείτε τι ορθόδοξα και μη ορθόδοξα έχουμε. Για να δούμε ποια είναι η ορθόδοξη σήμερα. Λέγουν οι πατέρες. Έχεις ακούσει ότι τα καλά έργα σώζουν. Τι σημαίνει καλά έργα? Τι σημαίνει καλά έργα? Νηστεία. Μη οδός είναι, καλό έργο είναι. Ευχής έργο να το κάνουμε όσο μπορούμε. Η ελεημοσύνη, ο Ιερός Χριστός όμως τον ονοματίζει ότι είναι η βασίλισσα των αρετών, ψηλότερα πάντων και πασών. Η αγρυπνία, ο καλός λόγος, η καλή σκέψη, η καλή κίνηση προς τον άλλο, το άνοιγμα της καρδιάς μου, το άνοιγμα του σπιτιού μου, της οικίας μου, όλα αυτά είναι καλά έργα. Φανταστείτε λοιπόν, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ότι ξεκινάει μία αμαξοστοιχεία, ένα τρένο, και έχει ταξίδι, μακρινό ταξίδι, ανυψωτικό, με απότερο τερματικό σταθμό εις τον Παράδεισο. Ακούσατε το παράδειγμα και κρατήστε το φεύγοντας. Αυτή η αμαξοστοιχεία λοιπόν, αυτό το τρένο οδηγεί στον Παράδεισο. Πηγαίνω λοιπόν εγώ με τις βαλίτσες μου, οι οποίες βαλίτσες και αποσκευές μου έχουν μέσα πολλά καλά έργα. Πολλές νηστείες, πολλές αγρυπνίες, πολλούς εκκλησιασμούς, μη συνειδητούς όμως, θα τα εξηγήσουμε. Πολλούς καλούς λόγους, πολλούς καλούς λογισμούς, ξεκινώ με τις αποσκευές. Εισέρχομαι μέσα εις την θέση μου, αλλά δεν με ενημέρωσε ουδής ότι χρειάζεται και να έχω και το εισιτήριο. Να έχω εκδώσει και το εισιτήριο προκειμένου σε έναν επικείμενο έλεγχο να το καταδείξω και ούτως ώστε να είμαι φρόνιμος εις την θέση μου και τακτοποιημένος. Ξεκινάει η αμαξοστοιχεία, περνάει ο πρώτος σταθμός, δεν εισέρχεται ένας ελεκτής, λέγω ευτυχώς θα συνεχίσω το ταξίδι. Περνάει ο δεύτερος σταθμός, περνάει ο τρίτος. Έρχεται κάποια στιγμή σε έναν σταθμό ένας ελεγκτής και μου ζητάει το εισιτήριο. Δεν έχω εισιτήριο, δεν έχω να αναδείξω, ούτε να καταδείξω, ούτε να επιδείξω κανένα. Δεν έχεις εισιτήριο, κατέβα από το τρένο. Έξω από την αμαξοστοιχεία. Έξω από την αμαξοστοιχεία που οδηγεί στον Παράδεισο. Και λέγουν οι πατέρες, ποιο είναι, πατέρες και αδελφοί, το εισιτήριο που οδηγεί, που κατοχυρώνει την θέση στην αμαξοστοιχεία που οδηγεί στην Άνω Ιερουσαλήμ? Ποιο είναι το εισιτήριο? Η Ιερά Εξομολόγηση. Άρα σήμερα οι Άγιοι Πατέρες, να το τονίσουμε για όσους δεν το γνωρίζουν, μας λέγουν ότι και η ελεημοσύνη βοηθάει, και η αγρυπνία βοηθάει, και η νηστεία βοηθάει. Εάν δεν έχεις εξομολόγηση, πού πηγαίνεις? Πού πηγαίνεις άνευ εξομολογήσεως? Και ποιος σου εζήτησε ότι θα τακτοποιήσεις τα χρόνια σου και θα φτάσεις εις βαθιά γεροντάματα για να τακτοποιήσεις τα ζητήματα? Ελάτε στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα δείτε οι περισσότερες κηδείες που εισέρχονται μέσα από την θύρα του κημητηρίου είναι παιδιά κάτω των 20 ετών.
Δεν εγνώριζαν αυτά τα παιδιά πότε θα έρθει η μέρα του θανάτου. Δεν το εγνώριζαν. Εμείς πώς το γνωρίζουμε? Όσοι λοιπόν είμαστε ατακτοποιητοί εξομολογητικά, να σπέψουμε από ετούτο το βράδυ να τα τακτοποιήσουμε. Να μην μας βρει η συνείδηση να μας ελέγχει και τούτο το βράδυ. Για να λάβουμε το εισιτήριο στα χέρια. Και οι αποσκευές ασφαλώς είναι βοηθητικά μέσα, άκρως σημαντικά, αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν το εισιτήριο. Αυτό το λέγουν οι πατέρες και το ξεκαθαρίζουν. Και επανερχόμεθα λοιπόν. Αυτή λοιπόν η αγαπητική διάσταση του δικαιώματος δεν έχει να κάνει με αγαπολογίες, δηλαδή με ωραίες ρομαντικές και φιλολογικές λέξεις. Είναι πορεία μετανοίας. Και στο σημείο αυτό οι καινοδιαθηκολόγοι, αυτοί δηλαδή που ασχολούνται με την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, τι λέω, ακούσατε? Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός επί της γης εις των δημόσιων βίων του. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε το δημόσιο κήρυγμά του με ποια λέξη? Με ποια λέξη ξεκίνησε? Με το αγαπάτε αλλήλους ή με το ειρήνη πάση? Με ποια λέξη ξεκίνησε? Με το μετανοείτε ξεκίνησε? Με ποια λέξη ξεκίνησε ο πρόδρομος, ο Τίμιος πρόδρομος και Ιωάννης ο Βαπτιστής? Με τη λέξη μετανοείτε. Και ακούσατε τώρα. Έρχονται οι φιλόλογοι πάνω εις αυτήν την ερμηνεία και λέγουν, ακούστε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το μετανοείται, για όσους εξημών γνωρίζουν και για όσους δεν γνωρίζουν θα το μάθουμε σήμερα. Αυτό το μετανοείται εις το τέλος γράφεται με έψιλον. Τι σημαίνει αυτό φιλολογικός? Δεν γράφεται με όμικρον, δεν είναι απαρέμφατο, δεν λέει μετανοήσω. Λέει μετανοείται με έψιλον, που σημαίνει ότι είναι προστακτική. Δεν είναι μια υποτακτική έγκληση που σημαίνει ότι εύχομαι να μετανιώσεις. Δεν είναι μία δυνητική, ευχητική που λέγει αν θέλεις μετάνιωση. Αλλά είναι προστακτική έγκριση. Τι κάνει η προστακτική έγκριση? Τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο? Σε προστάζει ο άλλος. Κάνε το τώρα. Μετανοείται, λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός με έψιλον. Δηλαδή προστάζει. Δεν παρακαλεί. Προστάζει. Όταν λοιπόν ο Άγιος Θεός προστάζει, εμείς στην αντιπέρα όθη δεν έχουμε παρά εάν είμαστε χρησμένοι και βαπτισμένοι στο όνομα της Παναγίας Τριάδος, ενδυτά να κάνουμε υπακοή, να βάλουμε μετάνοια και να κάνουμε την ζωή μας να είναι Χριστοφόρος και Θεοφόρος. Εάν δεν το θέλεις, δεν μπορεί να γίνει με την άσκηση ουδεμίας μορφής βίας. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές, γι' αυτό το ανέφερα στην αρχή, πολλές φορές μένουμε σε έναν τυπικό εκκλησιασμό που είναι η καλλιέργεια του δικαιώματος του λειτουργικού, αλλά είναι ένας τυπικός εκκλησιασμός. Και γιατί είναι τυπικός? Διότι φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Και γιατί φαίνεται εκ του αποτελέσματος? Για να γίνω κατανοητός από τούτο. Η Ορθοδοξία, πρέπει να τονίσουμε, δεν κρίνει εκ του αποτελέσματος. Αυτά τα κάνουμε στη Δύση. Η Ορθοδοξία κρίνει την προαίρεση. Για παράδειγμα, ακούστε το παράδειγμα να γίνω κατανοητός. Θέλω να φτάσω στην αγιότητα. Αυτό δεν μου λέγεται το Ευαγγέλιο. Εάν λοιπόν το θέλω πραγματικά αυτό, έρχεται και αναπάρει τον ουρανό. Εάν το κάνω και πράξη, παιδί. Αλλά αυτή η επιθυμία να το κάνω, αυτή η προαίρεση, αυτή η προδιάθεση, δείχνει ότι αναπάρει τον Άγιο Θεό αυτή η προδιάθεση. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αλλά το αποτελέσματος σήμερα, εάν θα πάμε στην αντιπέρα όχθη, βλέπουμε πολλές φορές ότι κινδυνεύουμε κατά την άσκηση αυτού του λειτουργικού δικαιώματος που είναι και αγαπητικού, πριν πάω στο προσευχητικό, κινδυνεύουμε πολλές φορές, αγαπητοί Χριστοπατέρες και αδελφοί, να μείνουμε σε μία τυπικότητα, σε μία πλοία, σε μία παγερή προσέγγιση. Και όχι συμμετοχή, αλλά παρακολούθηση. Πήγαμε, ακούσαμε τον Εσπερινό, είδαμε, ακούσαμε όσα εψάλισαν με λύρητα, ακούσαμε και όσα υπούστησαν με πολύ ωραίο και βλαφυρό τρόπο και εισάλαμε υγεία. Και μετά τα ξεχνάμε όλα. Και λέω μια και πατέρες, αφορμή είναι όλα αυτά που ανέφερα πριν. Και η πληθιά υποδία και ο γλυκός και γλαφυρός και μεστός πατερικών διδαγμάτων και πατερικών λύσεων λόγων, αλλά η ουσία είναι όταν θα φύγουμε από εδώ, ειδούν το αποτέλεσμα. Τι μας είπε ο Άγιος Μητροπολίτης μας? Ειρήνη πας.
Εάν φεύγουμε και δεν έχουμε ειρήνευση μέσα, δηλαδή να ειρηνεύσουμε, να έρθει η ειρήνη μέσα μας. Η ειρήνη είναι μια πνευματική κατάσταση. Έχει σχέση με την ησυχία και την πραότητα. Δεν λειτουργεί όμως μαγικά, εδώ είναι η ουσία της συμμετοχής, δεν λειτουργεί μαγικά. Δεν ερχόμεθα και παίρνουμε μία οκά ειρήνη και φεύγουμε. Αλλά εάν έρθουμε με την προϋπόθεση της προαιρέσεως, που είναι ποια είναι η προαίρεση, για να μην είναι τυπικός εκκλησιασμός, ποια είναι. Δύο είναι. Εις το στόμα κλειδί, κλειδωμένο το στόμα. Δεν ακούγεται τίποτα εντός του ιερού ναού. Η πρώτη. Και η δευτέρα ποια είναι. Η άκρα ταπείνωσης. Όχι να λέγεις ότι δεν είμαι τίποτα. Μένα μέσα στο σπίτι σου. Δεν το αξίζω, αλλά με τις προσευχές των αδελφών που είναι πιο ψηλά από εμένα. Αυτό είναι ακόμα πιο ψηλό σκαλοπάτι, μας λέγουν οι πατέρες, οι νηπτικοί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι φεύγουμε από την παρακολούθηση και αυτό το ειρήνη πάση του Ορθόδοξου Επισκόπου μας, του Μητροπολίτου μας ή εάν δεν βρίσκεται παρόν ο Μητροπολίτης μας, ο ιερέας λειτουργός, λαμβάνουμε αυτή την ειρήνευση και την κάνουμε νηπτήμα μας. Και γι' αυτό και λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, σε άμεση σχέση με το λειτουργικό δικαίωμα που είναι και αγαπητικό, ότι δεν τελειώνει ποτέ η Θεία Λειτουργία. Αυτό το γνωρίζαμε, θα το μάθουμε σήμερα, για όσους δεν το ξέραμε. Δεν τελειώνει η Θεία Λειτουργία με το διευκό. Δεν τελειώνει. Πότε τελειώνει. Τελειώνει. Δεν τελειώνει. Θα λέγαμε συμβατικά βάζουμε ένα τέλος για να μπορούμε να συνεννοούμεθα. Για να πάρουμε το καθένας μετά εις τις άλλες εργασίες που έχει κάθε μία και καθένας. Δεν ολοκληρώνεται όμως. Πότε ολοκληρώνεται. Ποτέ δεν ολοκληρώνεται. Η Θεία Λειτουργία, η λατρεία, η εντριάδη λατρεία ποτέ δεν ολοκληρώνεται. Ξεκινάει, έχει ξεκινήσει από την μακραίωνη αγιοπατερική παράδοση και δεν τελειώνει ποτέ. Και πρέπει να γνωρίζουμε εξίσου ότι αυτό το διευκόν που λέγουμε δεν αναφέρεται και συνδέστε το με το πρωταρχικό δικαίωμα που είναι το δικαίωμα στην αγιότητα. Αυτό το διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών που λέει και ο Ιερέας Λειτουργός μας κάθε φορά. Δεν αναφέρεται διευκόν των Αγίων που ευρίσκονται στις εικόνες και στο τέλος. Σε ποιους Αγίους αναφέρεται. Σε όλους εσάς που βρίσκεστε εκείνη την ώρα στην απόλυση εκκλησίων. Εκκλησίων του ιερέως που κάνει την απόλυση. Και προήλθε μέσα στην Ορθόδοξη λατρεία μας από τα μοναστικά μας καθεδρήματα, από τα μοναστηράκια μας. Από τα προπύργια αυτά της Ορθοδοξίας μας, από εκεί προήλθε. Έλεγε ο ιερέας λειτουργός που έκανε μια απόλυση, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, των πατέρων των ζωντανών ανθρώπων. Των ζωντανών ανθρώπων. Και επικρατεί και σήμερα και λέγουμε διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών. Άρα είμαι Άγιοι Πατέρες και Αγίες Μητέρες εν δυνάμω. Γιατί. Γιατί χρηστήκαμε στο όνομα της Παναγίας και Ομοσίου Τριάδος και βαπτιστήκαμε. Και κάνω και επίσης εδώ μια παρένθεση, ακόμη ένα τέταρτο θα σας κουράσω, 10 λεπτά με ένα τέταρτο, δεν θα πω περισσότερο. Κάνω μια παρένθεση ακόμη, Άγιοι Πατέρες, λέγοντας ότι καλόν πρέπει να τα τονίσουμε, διότι πολλές φορές τα ξεχνάμε. Ξέρετε ότι στην Αγία μας Ορθοδοξία υπάρχουν 7 μυστήρια, δεν είναι 7, τα βάζουμε συμβολικά για να μπορούμε να συνεννοούμεθα. Ποια είναι αυτά, τα γνωρίζουμε, είναι το χρίσμα, το βάπτισμα, η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία και από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα τρία που είναι το Ιερό Ευχέλιο, ο Ορθόδοξος Γάμος και η Ιεροσύνη μας. Τα πρώτα τέσσερα είναι υποχρεωτικά μυστήρια. Τα τελευταία τρία δεν είναι υποχρεωτικά, δηλαδή αν θα κάνεις ευχέλιο δεν είναι υποχρεωτικό. Αν θα παντρευτείς επί της γης δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν αναφέρομαι να συζείς, μιλώ για τον Ορθόδοξο Γάμο. Αν θα γίνει δηλαδή έγαμος, δεν είναι υποχρεωτικό, μπορεί να μείνει άγαμος. Και ασφαλώς και όσον αφορά την Θεία και Θεόσδοτη Ιεροσύνη, από εκεί και πέρα οι πατέρες μας θα γνωρίζουν καλύτερα. Δεν θα γίνουμε όλοι ιερείς, διότι δεν έχουμε όλη την κλίση και το κάλεσμα. Ακούστε όμως τα πρώτα τέσσερα και κλείνω την παρένθεση για να πάω στο προσευχητικό δικαίωμα. Τα πρώτα τέσσερα. Έχουν δύο υποκατηγορίες και χωρίζονται σε επαναλαμβανόμενα και μη επαναλαμβανόμενα. Ποια είναι τα μη επαναλαμβανόμενα, το χρίσμα και το Άγιο Βάπτισμα. Έγινε άπαξ, μία φορά έγινε, πότε, σε μικρή ηλικία. Τελείωσε, δεν ξαναγίνει. Η Ιερά Εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία είναι επαναλαμβανόμενα. Κάθε πότε,
με το πνευματικό σου αυτό. Εις τον χώρο του Αγίου Επισκόπου και στο πετραχήνο του Αγίου Πνευματικού. Απλά έρχονται οι πατέρες και λέγουν σε μια γενική αντίληψη των πραγμάτων ότι όποτε σε ελέγχει η συνείδησή σου, τότε να τρέχεις στο πετραχήλιο ή στον υποχωρό του Αγίου Επισκόπου. Όταν σε ελέγχει η συνείδηση, όταν σου λέγει κάτι δεν έχεις κάνει καλά, κάτι δεν κάνεις καλά, κάτι σε ελέγχει, τι είναι η συνείδηση? Μικρή παρένθεση για να μην τα αφήνουμε κάτι που δεν το ερμηνεύουμε. Τι είναι η συνείδηση? Είναι, λέγουν οι πατέρες, το άγραφο Ευαγγέλιο που έχει θέσει ο Άγιος Θεός εις όλους τους ανθρώπους παγκοσμίως. Που έρχεται μια φωνή, δεν θα το αναπτύξουμε ψυχολογικά, δεν είναι της παρούσης. Θεολογικά θα μιλήσουμε. Έρχεται μια φωνή και σου λέγει κάνεις καλά, δεν κάνεις καλά. Πηγαίνεις να κλέψεις κάτι από τον άλλον, σου λέγει η φωνή, δεν κάνεις καλά. Ομιλείς εντός του Ιερού Ναού την ώρα της Θείας Λειτουργίας και όταν σταματήσεις να ομιλείς νιώθεις μια ταραχή μέσα σου. Σου λέει και κάτι δεν έκανες καλά, δεν κάνουν έτσι μέσα στον Άγιο, στον οίκον του Αγίου Θεού, δεν ταράσουν τους Αγίους και τους Αγγέλους, δεν τους ταράσουμε. Γι' αυτό και αν αναπτύξουμε την πνευματικότητά μας μέσα από την ορθοπραξία και μέσα από την άσκηση αυτού του δικαιώματος, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, εμείς δεν τα ξέρουμε βιωματικά, αλλά από τη θεωρία. Τι λέγουν? Οι πατέρες όμως τα έζησαν και μας τα κατέγραψαν. Τι λέγουν? Και Αγίους θα δούμε εντός του Ιερού Ναού. Θα τους δούμε και θα τους ακούσουμε. Και Αγγέλους θα δούμε και θα ακούσουμε. Και την παρουσία αυτού του Αγίου Θεού θα δούμε και θα ακούσουμε. Θα δούμε και θα ακούσουμε. Με τα δικά σου μάτια, με τα δικά σου αυτιά και εγώ με τα δικά μου. Αντιλαμβάνεστε, εις αυτήν την ατμόσφαιρα την πνευματική δεν χωρούν ομιλίες δικές μας. Το κλειδώνουμε αυτό. Να μην το ξαναπειράξουμε. Να μην διώχνουμε εμείς τους Αγίους από τον ναό με την ομιλία μας. Άρα λοιπόν η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία είναι τα μυστήρια τα οποία σε συνεργασία με τα πρώτα δύο, χρίσμα, βάπτισμα, Θεία Κοινωνία και εξομολόγηση, πρώτη εξομολόγηση και μετά η Θεία Κοινωνία, τέσσερα, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες και ακούστε το συμπέρασμα αυτό το δεύτερο που θέλω να κρατήσω. Χωρίς αυτά τα τέσσερα μυστήρια δεν μπορούμε να δούμε Θεού πρόσωπο. Μη χρισμένος, αβάπτιστος δεν μπορείς να δεις Θεού πρόσωπο. Αλλά χρησμένος και βαπτισμένος, ανεξομολόγητος και ακοινώνητος δεν μπορείς να δεις Θεού πρόσωπο. Και γι' αυτό και λέγουν εδώ οι Άγιοι Πατέρες και οι Γεροντάδες, και κλείνω την παρένθεση, χρειάζεται πολύ προσοχή όταν έχουμε μεγάλους γέροντες στην οικία μας, παππούδες και γιαγιάδες, όταν είναι σε μια κατάσταση που δεν αντιλαμβάνονται, που έχουν απολέσει τα σφρένα, που έχουν χάσει τη λογική τους, και εμείς πιέζομαι τον ιερέα να έρθει να τους κοινωνήσει. Και λέγουμε, μα πρέπει να κοινωνήσει, και τον πιέζομαι τον ιερέα. Και ο παππούλης, τι να κάνει ο παππούλης? Τι να κάνει? Έχει τόσους σταυρούς που σηκώνει. Ενοριακούς, προσωπικούς, πνευματικούς, οικογενειακούς. Λαμβάνει ακόμη έναν σταυρό, ξέρετε τι σταυρός είναι αυτό για τον ιερέα λειτουργό. Να του μεταφέρεις εσύ και εγώ την ευθύνη της ψυχής που θα κοινωνήσει και τη δική σου ευθύνη που δεν τη λαμβάνεις εσύ, αλλά λέγεις θα έρθει να κοινωνήσει, πιέζεις τον παππού να έρθει να κοινωνήσει και λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, μα είναι φωτιά ο Χριστός μας. Πώς τον δίνεις ανεξομολόγητο άνθρωπο να κοινωνήσει εφόσον είναι φωτιά? Αντιλαμβάνεστε? Και έχουμε μαρτυρίες Αγίων Γερόντων που λέγουν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, προσέξατε τον όρο, σε τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων ανεξομολόγητων χρόνια, δεν είχαν καμία σχέση με την Εκκλησία. Έχασαν τα λογικά τους και πιέζει η οικογένεια και οι συγγενείς να κοινωνήσει ο παππούς και η γιαγιά. Και έρχονται και κοινωνούν, τότε πηγαίνουν κατευθείαν στην κόλαση, λέγουν οι Άγιοι Γεροντάδες. Πηγαίνουν κατευθείαν στην κόλαση. Διότι δεν λειτουργεί μαγικά η Θεία Κοινωνία. Αυτά τα λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Δεν λειτουργεί μαγικά. Και αναφέρομαι όμως, μεταφέρω την αγιοπατερική μαρτυρία των Αγίων Γεροντάδων και Αγίων Πατέρων μας, όταν κάποιος έχει απολέσει τα σφρένα, και όταν δεν είχε μέχρι πρώτην σε επαφή με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και επανέρχομαι στη τρίτη διάσταση που έχει να κάνει με το προσευχητικό δικαίωμα. Εάν δεν ξέρω πώς λειτουργούν εδώ ή στην όμορφη Κάλυμνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδίω στον Πειραιά που διαμένω εγώ, λέγει δημόσια υπηρεσία, εξυπηρέτηση κοινού 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι αυστηρά. Αν πας όχι 1 και 5, 1 παρατέταρτο δεν εξυπηρετείς. Γύρω στις 12:30 αρχίζει και ευθύνη η ένταση.
και λέγουν οι Άγιοι Πατέρες υπάρχει. Οράδε εις τις διαπροσωπιστικές σχέσεις των ανθρώπων, το οποίο τηρείται αματάκτητα και αυστηρά. Εις την σχέση με τον Θεό, γιατί δεν υπάρχει ωράριο, γιατί. Γιατί είναι ο Άγιος Θεός ανυπέρβλητα ταπεινός και ανέφραστα και ανύποπτα. Και οποιαδήποτε στιγμή και ώρα θέλεις προσευχητικά έχεις το δικαίωμα εν Χριστώ. Γιατί. Γιατί έχεις το δικαίωμα. Είναι δικαίωμα, είναι, λέγουν οι πατέρες. Γιατί. Διότι είσαι χρησμένος και βαπτισμένος. Δηλαδή τι είσαι, είσαι υιός του Θεού, είσαι παιδί. Και έχεις ως παιδί το δικαίωμα. Επήγαινε στον πατέρα σου ή στον φυσικό πατέρα σου. Οποιαδήποτε στιγμή. Τι θα σου πει, γιατί μου χτυπάς την πόρτα. Δεν θα σου το πει ποτέ. Έχεις λοιπόν δικαίωμα λειτουργικό, αγαπητικό και προσευχητικό, όλα μαζί ένα, εν Χριστώ δηλαδή βιωματικό, κάθε λεπτό, οποιαδήποτε στιγμή να κοινωνείς με τον Άγιον Θεό μέσω της προσευχής. Και σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο θα αφιερώσω αυτές τις σκέψεις στην προσευχή, που είναι αυτό το αναφέρω το δικαίωμα όλων. Δεν μπορεί να υπάρξει χριστιανός ο οποίος να προσεύχεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έτσι δεν υπάρχουν χριστιανοί. Η σχέση με τον Άγιον Θεό δεν στηρίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ και τελειώνει. Πρέπει να καίγεται η καρδιά σου για τον Χριστό μας. Δεν μπορείς να έχεις μια επιδερμική σχέση. Να κάθομαι να τρώω το μεσημέρι, να κάνω το σταυρό μου και μετά ξανά το βράδυ, Κύριε, σε ευχαριστώ πολύ και όλα καλά. Δεν είναι αυτό πνευματική ζωή. Δεν είναι αυτό πνευματική ζωή. Πρέπει να καίγεται η καρδιά σου για τον Χριστό μας. Πρέπει ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, και συμφωνήστε μου αυτόν τον παραλληλισμό, να ομοιάζεις σαν τον ερωτευμένο που έχει απέναντί του έναν άνθρωπο με τον οποίο είναι πολύ ερωτευμένος. Τι κάνουν οι ερωτευμένοι νέοι. Ο ένας λέει από τον άλλον, δεν μπορώ χωρίς εσένα, θέλω να σε ακούω συνεχώς, στο τηλέφωνο, να σε βλέπω. Συνέχεια. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το κοσμικό κεφθαρτό. Προσπαθήστε λοιπόν αυτό να το αναπτερώσετε εις μια άθα πνευματική κλίμα, που έχει περισσότερο όσο μπορεί ο καθένας μας. Για να δούμε ποια είναι η σχέση και ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με τον Άγιο Θεό. Ως κοινωνία πρωτίστως και μετά ως επικοινωνία προσευχητική. Πρέπει να καίγεται η καρδιά σου. Κάθε λεπτό και κάθε στιγμή ο νους να στρέφεται αγαπητικά προς τον Θεό και αγαπητικά προς τον πλησίον. Διότι αν στρέφομαι και αγαπητικά προς τον πλησίον, προς τον Θεό μου στρέφομαι. Και αν στρέφομαι προς τον Θεό μου, αγαπητικά προς τον πλησίον μου στρέφομαι. Αυτές οι κεραίες, οι κάθετες και οι οριζόντες, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, είναι συνυφασμένες και ενυρμοσμένες, συνδεδεμένες μεταξύ των. Γιατί? Διότι ναι, έχουν ενωθεί από το Πανάγιο Νέμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πάνω στον Σταυρό. Και έχουν κολλήσει. Γι' αυτό και λέγουμε δεν μπορείς να πας στον Θεό αν δεν περάσεις από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και λέμε δεν μπορείς να αγαπάς τον άνθρωπο και να μην αγαπάς τον Θεό. Και εδώ έχει να κάνει αυτό που ακούμε πολλές φορές, είναι καλός άνθρωπος, αλλά δεν εκκλησιάζεται, δεν υφίσταται. Είναι καλός άνθρωπος, κάνει ελεημοσύνη, αλλά δεν πηγαίνει στην εκκλησία, δεν υφίσταται αυτό. Είναι άλλη κατηγορία ανθρώπου. Δεν ξέρουμε ο Άγιος Θεός πώς θα σώσει τους ανθρώπους. Ούτε θα πούμε εμείς στη θέση του Αγίου Θεού ότι θα κρίνουμε αυτός θα σωθεί, αυτός δεν θα σωθεί. Όχι τέτοια πράγματα στην Ορθοδοξία. Αλλά η πλειονότητα των Αγίων Πατέρων, αρχής γενομένης από τα ίδια τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έχει να κάνει με την λειτουργική ζωή. Εάν δεν έχεις λειτουργική ζωή, δεν σώζεσαι. Δεν λέγουμε εμείς κάτι παραπάνω, μεταφέρομαι στον λόγο του. Λειτουργική ζωή ανέφερα. Χρίσμα, βάπτισμα, θεία κοινωνία, εξομολόγηση. Κλείνοντας για το αγαπητικό δικαίωμα, θέλω να πω ότι αγαπητικά η ορθοπραξία και η πορεία ενός εκάστου φαίνεται κάθε λεπτό. Όχι μόνο στις Κυριακές κατά τον Κυριακάτικο πλησιασμό, αλλά φαίνεται διότι αυτή τη μέρα όλοι θα βάλουμε τα καλά μας. Και εγώ θα βάλω το καλό πρόσωπο και ενδεχομένως κάποιοι από εσάς θα βάλετε ό,τι καλύτερο πρόσωπο έχετε και θα έρθουμε εδώ και θα ανταμώσουμε. Αλλά η αγαπητική διάσταση του δικαιώματος του χριστιανού που φαίνεται, γνωρίζομαι, εκεί που δεν σε βλέπει κανένας, εκεί δίδεις εξετάσεις. Δηλαδή όταν θα υπάγεις εσύ στο δωμάτιό σου, ούτε καν στο κεντρικό δωμάτιο του σπιτιού σου, που σε βλέπει ακόμα ο σύζυγος, τα παιδιά σου, η συγγενή σου. Όταν θα εισέλθεις στο ταμείο σου, στο κελί σου, ως λένε οι μοναχές και οι μοναχοί μας. Δηλαδή στο δωμάτιό σου, εκεί που δεν σε βλέπει κανένας.
Και εκεί ξεκινούν οι εξετάσεις. Εκεί δίδεις εξετάσεις. Όλα τα άλλα είναι καλή συμπεριφορά. Αλλά έχουν πολλές φορές και τη δόση της ηθικολογίας και αυτό η ορθοδοξία μας δεν τα έχει. Δεν θέλουμε ηθικολογικές τάσεις και διπροτεσταντικές, θέλουμε ορθόδοξες. Τι σημαίνει ορθοδοξία, η ουσία, ποια είναι η ουσία. Αρέσει εσύ στον Άγιο Θεό. Και γιατί λέω ότι δίνουμε εκεί εξετάσεις, διότι φτάνουμε στο σημείο, συνδέστε το με τη συνείδηση και ρωτώ για τον εαυτό μου και κλείνω σε ένα λεπτό. Και ρωτώ τον εαυτό μου. Σκέπτομαι με βάση το λογισμό μου να κάνω μία κίνηση. Ή να πω έναν λόγο. Ή να μεταφέρω κάτι που άκουσα για τον Τάδε ή για τον Δίνο. Είτε είναι ορθό είτε δεν είναι. Έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και λέγουν: δίδεις εξετάσεις. Δίδεις. Με ποιον τρόπο. Θα ρωτάσεις τον εαυτό σου. Το θέλει αυτό ο Χριστός μου ή δεν το θέλει ο Χριστός. Το θέλει ο Χριστός μου να ομιλώ εντός του ιερού ναού ή δεν το θέλει ο Χριστός μου. Το θέλει ο Χριστός μου να παραμένω ανεξομολόγητος πολλούς μήνες όταν με ελέγχει η συνείδησή μου ή δεν το θέλει ο Χριστός μου. Το θέλει ο Χριστός μου να μένω ακοινώνητος και να προσέρχομαι στο Άγιον Ποτήριον δήθεν επειδή νίστεψα μόνο και όχι επειδή εξομολογήθηκα. Δεν το θέλει ο Χριστός μου. Το θέλει ο Χριστός μου να έρχομαι εις τον Ιερό Ναό επιδερμικά. Δεν το θέλει ο Χριστός μου. Και τότε τι φταίει. Και κλείνω με αυτό. Τι φταίει, πατέρας και αδελφοί. Τόσα ορθόδοξα κηρύγματα, τόσα ορθόδοξα μηνύματα μέσα από τα βιβλία και μέσα από τον γραπτό λόγο από τους Αγίους Πατέρες και από καλούς πατέρες κληρικούς, από θεολόγους, από βιωματικούς πατέρες. Τι γίνεται και δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Τι γίνεται και δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Και απαντούν οι Άγιοι Πατέρες οι ίδιοι. Γιατί. Διότι απουσιάζει η πίστη. Απουσιάζει η πίστη. Εάν είχες πίστη, ζώσα και ζωντανή και αν είχα πίστη, θα έφερες και μόνο ό,τι έβλεπες εντός μου, δεν είναι της παρούσας. Ξέρω ότι έχετε Αγίους Κληρικούς και Άγιο Μητροπολίτη να σας τα έχουν πει. Αλλά αν μας δοθεί στο μέλλον η ευκαιρία, εάν εξηγήσουμε ό,τι βλέπουμε εντός του Ιερού Ναού, θα δείτε τι συμβολική πνευματική αξία έχει. Και κλείνω με δύο παραδείγματα. Βλέπετε ότι η Ιερά Πύλη πίσω μου βρίσκεται ανυψωμένη και υπερυψωμένη. Γιατί. Ξέρετε γιατί έχει συμβολική σημασία. Γιατί. Διότι δείχνει ότι ο πνευματικός δρόμος, δηλαδή η άσκηση του δικαιώματος του χριστιανού Ορθοδόξου, είναι ανυψωτική. Τι δουλειά έχεις να έχεις σχέση με τα δικαστήρια και να κυνηγάς και να αναζητάς το δίκαιο σου όταν έχεις ανυψωτική πορεία. Αρέσει εσύ στον Άγιον Θεό. Άστα, θα τα βρει ο Άγιος Θεός. Και λάτε εις το παράδειγμα των Αγίων. Οι Άγιοι μας ακολούθησαν όταν τους κατηγορούσαν τα ποινικά δικαστήρια για να βρουν το δίκαιο τους. Εμείς γιατί να τα αναζητήσουμε. Έφερε ένα παράδειγμα το οποίο πολύ ανησυχεί πολλούς αδελφούς στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, κλείνω με αυτό. Αξιωθήκαμε να τον γνωρίσουμε με διαζώσεις. Εσείς που έχετε παρουσία Αγίων εδώ και τον Άγιο Σάββατο τον Θαυματουργό και ξέρω ότι ενδεχομένως σε κάποια άλλη στιγμή εσείς πρέπει να ομιλείτε από την εμπειρία, οι πατέρες μας, ο επίσκοπός μας, ο Μητροπολίτης μας, οι Άγιοι Πατέρες και εσείς από τις εμπειρίες που έχετε από την συνεχή και αδιάρρητη παρουσία του Αγίου Σάββα και όχι μόνο του Αγίου Σάββα και όλων των Αγίων στην ζωή σας. Σε ένα ορθόδοξο ιερό, φιλομόναχο και φίλετο νησί. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, τον οποίο αξιωθήκαμε να τον γνωρίσουμε από διαζώσεις, έλεγε το εξής. Και συνδέστε το αυτό με τα έργα της πίστεως. Και από σήμερα, μετά την ομιλία, για να έχει και κάποιο αντίκρισμα, διότι θα μείνει σε μια ενδεχομένως σχετικά καλή ή μέτρια ομιλία, αύριο μεθαύριο θα ξεχαστεί, εγώ θα ξεχάσω τι έλεγα σε εσάς, εσείς θα ξεχάσετε και πώς με λένε, και εισάλλω με υγεία που λέγει ο λόγος. Για να μείνει κάτι από την σημερινή ετούτη συζήτησή μας και ομιλία, θα πρέπει ετούτο το βράδυ, κάθε μία και καθένας, να δώσει εξετάσεις στο κελί του και να αναλογιστεί. Ευρίσκομαι στην αμαξοστοιχεία, έχω εισιτήριο. Τώρα δεν μπορείς να πεις δεν ήξερα, τώρα ξέρεις. Τώρα ξέρεις ποιο είναι το εισιτήριο. Και πήγαινε και φρόντισε τα του εισιτηρίου. Άμεσα. Άμεσα. Ή δυνατόν και απόψε. Μη σε βρίσκει ο βραδινός ύπνος με αντακτοποίητη τη συνείδηση. Άμεσα. Έλεγα ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Επήγαινε δίπλα του
Δεν ήθελε να είμαι τίποτε. Του άρεσε πολύ ο ελληνικός καφές, σε βεσμιότητα. Και μετά την ακολουθία, αγαπητοί Αν Χριστό Πατέρες, καθόταν εκεί στο Κονταρίκι, στο Μοναστηράκι και 10 προσκυνητές, 15, τότε δεν τον ήξεραν πάρα πολύ. Παρέθεται έναν ελληνικό καφέ και έπιναν και καθόταν, δεν ομιλούσε, δεν έλεγε τίποτα. Μόνο που τον έβλεπες. Ήταν η λαρώστη όψη, ήταν σε άλλη κατάσταση. Σε άλλη κατάσταση. Πολλοί από τους πατέρες μας, κληρικούς μας, και εδώ και σε άλλα νησιά και στα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Το ότι δεν τους βλέπουμε εμείς θέλουμε. Γι' αυτό λέω να αλλάξουμε τα μάτια και τα αυτιά, να δούμε και ανάμεσά μας αγίους. Και εδώ, ανάμεσά μας και στο νησί μας να δούμε αγίους. Έχουμε αγίους και ζωντανούς. Να αλλάξουμε τα μάτια και τα αυτιά μας. Έλεγε ο Άγιος Άγιος της Ελλήνης. Νηστεύετε και προσεύχεστε. Η πίστη μας είναι ολοζώντανη. Όλα είναι ολοζώντανα. Και μία φορά βρισκόταν μέσα στο καθολικό της Μονής του Συγχωρή και βρισκόταν πλησίον αυτός ο μοναχός που βρισκόταν και άναπτε τις κανδύλες τότε, τις προετοίμασε, σήμερα βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Έχουν περάσει χρόνια και βρίσκεται. Και το είπε αυτός στον μακαριστό του καθηγητή του Σιλιανού τον Παπαδόπουλο που κατέγραψε και τον βίο του γέροντος του Αγίου Λεωνιακού. Έλεγε λοιπόν ο τότε νεαρός μοναχός και κατεγράφει τι έλεγε. Ήμουνα μέσα και προετοίμαζα τις κανδύλες, να ανάψουμε τις κανδύλες. Και δεν αντιλήφθηκε ο γέροντας, ο Άγιος Ιάκωβος, ότι εγώ ήμουν μέσα. Στο καθηγητό. Προς κινητάρια, κύωνες, δεν τον είδε. Και πήγε μπροστά στο προσκυνητάρι του Οσίου Δαβίδ. Και αφηγείται και διηγείται και εξομολογεί τον νέο μοναχός. Εν ζωή είναι σήμερα. Πάτε να τον γνωρίσετε, να σας τα πει ο ίδιος. Και λέγει, άκουσα τον γέροντα Ιάκωβο και πήγε στην εικόνα του Οσίου και του έλεγε, γέρο! Επειδή ήταν μεγαλύτερο στην ηλικία ο Οσίου Δαβίδ, εκοιμήθησε σε μεγαλύτερη ηλικία από τον Άγιο Ιάκωβο. Γέρο! Τώρα να τρέξεις. Ξέρεις εσύ που θα πας, σε ποια οικογένεια. Τώρα τρέξε. Μην αφήνεις, τώρα τρέξε. Και αφού έμεινε αποσβολωμένος ο μοναχός, γονάτισε άρχισε να κλαίγει, χωρίς να τον ακούσει ο γέροντας και λέγει με τον Άγιο Ιάκωβος. Δεν είδες απόψε πόσο ξύλο μου έδωσαν οι δαίμονες. Γιατί δεν ήρθες να βοηθήσεις. Γιατί δεν ήρθες. Πνευματικές καταστάσεις. Που εμείς τα διαβάζουμε μέσα από τα βιβλία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν τις βιώνουν κάποιοι πατέρες μακριά μας και ανάμεσά μας. Εύχομαι λοιπόν ολοψύχως αυτή την ορθόδοξη πίστη να την κάνουμε εν βίω και να μας γίνει κτήμα μας, να μας γίνει όχι αντίληψη η ιδέα, πεποίθηση, δηλαδή τρόπο ζωής. Τι πράγμα. Έχεις εν βάπτισμα, εν δικαίωμα, εν δυο. Το λειτουργικό, το αγαπητικό και το προσευχητικό. Και αν βάλουμε έναν άλλον τίτλο σε αυτό το τριώνυμο, έχεις δικαίωμα και έχω δικαίωμα να αποκτήσεις αυτήν την οικειότητα της Θείας Εμπειρίας του τέστη να γίνεις και υποχρέωση συνάμα Αγία και να γίνουμε όλοι Άγιοι. Σας ευχαριστώ. Αμήν. Ξέρουμε ποιος είναι ο πρόβλημα μας μέσα στην Εκκλησία. Και τι ζητούμε στην Εκκλησία. Είναι η εμπειρία μας. Ευχαριστούμε και πάλι. Σώσον και...